μόνο στις πρώτες θέσεις, αλλά βέβαια και στις υπόλοιπες. Λοιπόν, ξεκινήσαμε απευθείας μετά από την Τούμπα. Και αυτό γιατί? Γιατί θέλουμε να δούμε τι ακριβώς συνέβη πριν από λίγο. Γιάννη. Ναι, ο Ολυμπιακός πήρε αυτό που ήθελε, δηλαδή διατηρήθηκε στο συν 8 από τον ΠΑΟΚ και είναι στο συν 6 από τον Παναθηναϊκό. Είδαμε νωρίτερα τον Ζόραν Μουσλίμοβιτς, πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ, που μπήκε πριν από το μάτς στο κέντρο του γηπέδου και χτυπούσε τον τύμπανο. Η πρώτη στιγμή στο 10ο λεπτό να σου του Μήτρογλου που εξουδετερώνει ο Τάνης. Γενικά ήταν ένα παιχνίδι με λιγοστές φάσεις. Καλύτερες στιγμές για την ομάδα του Ολυμπιακού, εδώ που υπάρχει μια εκτέλεση φάουλ. Ο Ρικάρντο Κώστα βρίσκει την μπάλα με το κεφάλι και έχουμε το κόρνερ για την ομάδα του Ολυμπιακού. Σε ένα μάτς που ο ΠΑΟΚ είχε αρκετά προβλήματα να δημιουργήσει φάση και να γίνει απειλητικός για την εστία του Ρομπέρτο. Εδώ είναι η καλύτερη στιγμή στο μάτς. Από το σου του Μήτρογλου βγαίνει γρήγορα ο Ιτάνης στο 23ο λεπτό και σταματάει αυτή την προσπάθεια του επιθετικού του Ολυμπιακού, ο οποίος έκανε το σουτ με δύναμη, βγήκε γρήγορα ο Ιτάνης και απέκρουσε. Αυτή ήταν και η καλύτερη στιγμή του Ολυμπιακού για να φτάσει στον γκολ. Ένα λάθος του Ρικάρντο Κώστα που βάζει μπελάδες τον Ιτάνς, αλλά ο Ντοσεβί βγαίνει στα πλάγια, ψάχνει ελεύθερο συμπαίκτη, ανοίγει για τον Ντομίνγκες. Ο Ντομίνγκες θα στρώσει για τον Μανιάτη. Από αυτό το σημείο ο Μανιάτης δοκιμάζει το πλασέ. Η μπάλα όμως έφυγε εκτός εστίας. Στο 21ο λεπτό παραμένει το 0-0 και εκνευρίζεται ο Βίτορ Περέιρα, γιατί χάθηκε αυτή η ευκαιρία από το λάθος του Ρικάρντο Κώστα. Ένα μακρινό σουτ του Κασάμι στο 33ο λεπτό. Αντιδρά σωστά και διώγνει ο Ιτάνς και βλέπουμε εδώ Περικλή. Αυτό το οποίο θα δούμε και μετά, αν υπάρχει ή δεν υπάρχει offside, που φαίνεται να υπάρχει. Επειδή μπάλα πάει στον Τσόρι, που συνέχισε ο Τσόρι την προσπάθεια. Θα δούμε τη φάση μετά. Έχουμε περάσει το δεύτερο μήχρονο στο 54ο λεπτό με την ατομική ενέργεια του Ομάρ Ελαμπτελαουί. Η μπάλα φτάνει στον Μήτρογλου, αλλά είναι εκτεθειμένος. Οι επίμαχες φάσεις θα συζητηθούν στη συνέχεια από τον Περικλή Βασιλάκη σε ένα ξεχωριστό βίντεο. Προσπάθεια του Μακ να ευνηδιάσει τον Ρομπέρτο στο 54ο λεπτό δεν έφερε κάποιο αποτέλεσμα. Γενικά, δύο ομάδες που ήταν αρκετά επιφυλακτικές, με τον Ολυμπιακό να ψάχνει στην αντεπίθεση να βρει κάποιο γκολ με αφιλά εντός ευή. Εδώ ήταν το μελανό σημείο του παιχνιδιού, όταν σε εκτέλεση κόρνερ του Τσόρι Ντομίνγκες έπεσαν αντικείμενα προς τον αργεντινό χαφ του Ολυμπιακού. Μαζεύει ένα από αυτά, μια τον χτύπησε και στον ώμο. Και θα το δείξει στη συνέχεια και στον διαιτητή της αναμέτρησης, ο Θανάση Γιάχο. Εδώ βλέπουμε τον χτυπά στον ώμο. Και μεγάλη πέτρα για μας. Η αντίδραση στην Σαλπιγκή δίνει όλα τα λεφτά. Σε καμία περίπτωση να δείχνουμε ανοχή σε περιστατικά βίας. Αν τον έβρισκε αυτή η πέτρα στο κεφάλι, θα συζητούσαμε διαφορετικά. Ο Σαλπιγκίδης πήγε να του μιλήσει και μόλις έδειξε ο Τσόρι τι ακριβώς συνέβη, ο Σαλπιγκίδης του λέει εντάξει. Και υπήρξε εκεί και μια ένταση μεταξύ του Ντομίνγκες και του Μακ. Εδώ έχουμε μια φάση που θα συζητηθεί. Το έχει πει και ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης, ο Αθανασιάδης δεν είναι καλός στα μαρκαρίσματα στα στημένα. Μια προσπάθεια του Μαζουάκου να διώξει την μπάλα από την περιοχή δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι, αλλά είπαμε η έγκυρη γνώμη του Περικλή Βασιλάκη θα μετρήσει τη συνέχεια των επίμαχων φάσεων και γενικά, όπως διαπιστώσατε, ένα παιχνίδι που θα το ξεχάσουμε γρήγορα. Περισσότερο ευχαριστημένος ο Ολυμπιακός.